Με τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων μουσουργών υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα οι μαθητές σχολείου της Ομογένειας στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στο περιθώριο της συμμετοχής του στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μία μαθήτρια η οποία βρισκόταν από πίσω λιποθύμησε με τον Αλέξη Τσίπρα να σπέβδει να δει τι συμβαίνει. Τον Πρωθυπουργό προσφώνησε μαθήτρια του σχολείου λέγοντας: «Ο μαθητόκοσμος του σχολείου μας, οι αυριανοί πολίτες, σας ευχόμαστε ολόψυχα κουράγιο και πολύ δύναμη για να εκπληρώσετε το έργο σας». Από την πλευρά του, ο Τσίπρας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή σας, αλλά και για τα υπέροχα τραγούδια με τα οποία μας κάνατε να αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε όχι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα. Θέλω επίσης να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι οι Έλληνες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς κρατούν την Ελλάδα βαθιά μέσα στην ψυχή τους, την νοιάζονται ίσως και περισσότερο από εμάς που μένουμε στην Ελλάδα». Πρέπει να είσαστε περήφανοι για την Ελλάδα, όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά και για το παρόν και το μέλλον. Διότι η Ελλάδα σημαίνει και αναδεικνύει αξίες. Και στις μέρες μας η Ελλάδα αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε μια μεγάλη κρίση, την προσφυγική κρίση. Οι παππούδες σας, οι γονείς σας ήρθανε μετανάστες και πολλοί άλλοι πρόσφυγες εδώ, στις ΗΠΑ, από τη Μικρά Ασία. Και η δεύτερη σας πατρίδα, η Αμερική, άνοιξε τις αγκαλιές τους. Τις αγκαλιές της αυτούς, τους ενέταξε, τους έκανε ισότιμα μέλη της Αμερικανικής κοινωνίας και σε πολλούς από αυτούς έδωσε τη δυνατότητα να είναι σήμερα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, είτε στην πολιτική, είτε στις επιστήμες, είτε στις επιχειρήσεις. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και να ανταποδώσουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες άλλων εθνών και άλλων θρησκειών αυτό που σε μας έδωσε πριν από πολλά χρόνια η δεύτερη σας πατρίδα, η Αμερική.